Για τη διάλυση του σχήματος με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη σε γνωστή μουσική σκηνή μιλάει η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Η γνωστή καλλιτέχνης είχε κανονίσει να εμφανίζεται μαζί με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη σε χώρο της Αθήνας, όμως μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα εκείνος αποχώρησε και το σχήμα κατέβηκε. Ήταν μια τυχαία, αλλά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή απρόπτα συμβαίνουν και προχωράμε, εντάξει, δεν. Πώς αισθανθήκατε? Μπήκατε στη θέση του απλού κόσμου που χάνει τη δουλειά του, που... Αυτό συμβαίνει, όμως ξέρεις, είναι γιατί να μην συμβεί και σε εμάς. Συνέβη, αλλά θα βρούμε κάτι άλλο όλοι, είτε μαζί είτε χωριστά, να κάνουμε. Δηλαδή, ξεσυνεχίζουμε. Τόσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Το Μάιο θα φύγουμε, θα πάμε με το Μιχάλη Χατζηγιάννη Αμερική, θα κάνουμε μια περιοδία εκεί. Θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε αυτή την περιοδία στην Αμερική και βλέπουμε. Εκεί που ο ήλιος, εκεί που ο ήλιος δεν περνά. Είμαστε ευγνώμονες όλοι για τον κόσμο που έρχεται να μας δει, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και αυτό το μικρό εισιτήριο, το αντίτιμο είναι πολύ σημαντικό πια για όλους. Δηλαδή ο κόσμος πια δεν πετάει τα λεφτά όπως παλιότερα, οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στηρίζουν, γιατί και εμείς ζούμε από αυτό. Οπότε και εμείς έχουμε ανάγκη αυτή τη στήριξη για να ζήσουμε. Σκεφτήκατε ποτέ να εγκαταλείψετε τη χώρα, να φύγετε? Ξέρω, είστε γέννημα Θρέμα Αθηναία. Ναι, εδώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Εντάξει, αυτό είναι μια κουβέντα, δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν πας σε μια άλλη χώρα σε περιμένουν όλες οι πόρτες ανοιχτές και όλες οι ευκαιρίες. Κι όσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Είστε αισιόδοξος άνθρωπος? Δεν θα έλεγα ότι είμαι ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος που θα συναντήσεις, αλλά απ' την άλλη, τα τελευταία χρόνια, για κάποιους λόγους, έχω αρκετή ψυχραιμία, δεν πανικοβάλλομαι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι προβλέπω το μέλλον θα είναι πολύ ευχάριστο, δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι ότι όσο είμαστε γεροί και είμαστε καλά, ξέρεις, το παλεύεις κιόλας, δηλαδή αλλιώς παραδίνεσαι και λες, ξέρεις, καταστράφηκα, δεν είμαι διατεθειμένη να το κάνω αυτό, είμαι διατεθειμένη να παλέψω όσο μπορώ.